Θα πάμε να συναντήσουμε έναν εξαιρετικό συνάδελφο, πολιτικό συντάκτη, στο Βήμα και Αλαχού, τον κύριο Άρη Ραβανό. Πριν πάμε όμως, καλό είναι να ακούσει και ο ίδιος τα μηνύματα που έρχονται, διότι φτάσαμε στην Τετάρτη και ακόμη μπαίνουμε σε νέες εκλογές, αλλά ακόμη, εν πάση περιπτώσει, συλλογικό είναι με τέτοια σοκ αποτελέσματα για πολλούς, έχουμε μείνει σε αυτό. Ο φίλος ο Κώστας από τη Ρώμη, ο γιατρός, τον θυμάστε, λέει: καλημέρα. Στην Ιταλία, σε αλλεπάλληλες συντηρητικές εκλογικές επιλογές, με αποκορύφωμα την εκλογή της Πρωθυπουργού Μελόνι τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι έμπειροι πολιτικοί αναλυτές διέκριναν την ίδια πάντα αιτία. Την ανακολουθία στα λόγια και τα έργα της αυτοαποκαλούμενης κέντρο-αριστεράς, που εφάρμοζε διαρκώς συντηρητικές πολιτικές αντίθετα με τα ιδεώδη της. Το αποτέλεσμα είναι η φτωχοποιημένη και απελπισμένη κοινωνία να αναζητά απεγνωσμένα σωτηρία σε κάθε λογής γυρολόγο της πολιτικής. Το πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα, το μεγαλύτερο κάποτε στην Ευρώπη, του σπουδαίου Ενρίκο Μπερλίγκουερ, έπεσε πλέον στο 15%. Και όπως πάντα έλεγε ο ίδιος στους συνεργάτες του, πριν απαιτήσεις αλλαγή από το λαό, πρώτα άλλαξε εσύ. Δυστυχώς τα ξέχασαν και σιγά σιγά τους ξεχνά και ο λαός. Και ο φίλος ο Νικόλας λέει: προσπαθώ απλοϊκά να λύσω απορίες όσων ακόμη δεν εννοούν να καταλάβουν πώς και γιατί ήρθε το αποτέλεσμα της Κυριακής. Το είχα πει σε ακροατή σας στον Καναδά που βαριόταν να οδηγήσει 250 χιλιόμετρα να πάει να ψηφίσει ως απόδημος. Ο πεθερός μου 72 ετών οδήγησε και θα ξαναοδηγήσει 250 χιλιόμετρα να πάει στο χωριό του να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Λίγα λόγια για τον πεθερό που είμαι σίγουρος αφορούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες σαν τον πεθερό μου. Πολύ αγάπη. Συνταξιούχος του δημοσίου, γραμμένος στο κόμμα του από τα νιάτα, χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, μπήκε στο δημόσιο με βίσμα βουλευτή της περιοχής του. Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές δέχτηκε τηλεφώνημα από το κόμμα του. Καλημέρα σας κύριε Τάδε, την Κυριακή ψηφίζουμε, έτσι. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει, λέει ο Νίκος, κάποιοι που ζουν. Αν το καταλάβουν, θα καταλάβουν και τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Η Νόρα, δεν είναι μόνο τα social media και στη δουλειά μου 100 εργαζόμενοι περίπου δεν μου λένε καλημέρα, αλλά πάλι τον μπιπ θα έχουμε για 4 χρόνια. Όλοι όμως. Ωραία, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και εντολές από τον Ταβός. Καλά. Καλημέρα σας, λέει η Ελένη. Οι ηλικιωμένοι ψήφισαν για να μην κομπούν οι συντάξεις τους και ανεπάγγελται για τα επιδόματα. Επίσης, οι συνοδημοκράτες κινήθηκαν πολύ προεκλογικά, έχουν ικανότητα συσπήρωσης, ψήφισαν και υποστήριξαν φίλους και προσωπικά συμφέροντα. Ο ΣΥΡΙΖΑΣ δεν έκανε αντιπολίτευση και το εκλογικό σύστημα εξαφανίζει τη δύναμη των εκλογέων των μικρών κομμάτων. Μάλιστα. Άλλος εδώ λέει: το ότι πρέπει να έχουμε κυβέρνηση πριν τις τουρκικές εκλογές δεν είπε σε κανένα τίποτα, πάλι πίσω από τις εξελίξεις είμαστε. Εντάξει, δεν θα έχουμε κυβέρνηση πριν από τις εκλογές. Και ο Νίκος λέει: από τη Ρόδο τέλειωσε η χαλαρή ψήφος και η πολυπολικότητα για την κεντροαριστερά. Ο κεντροδεξιός πόλος εξουσίας ήδη συσπυρώθηκε και επανήλθε στα προμνημονίων ποσοστά. Στην ουσία, θυσιάζοντας την κριτική που όφιλε να κάνει, γύρισε σελίδα δημιουργώντας μια δεύτερη μεταπολίτευση μεταμνημονιακή. Η κεντροαριστερά αναπόφευκτα θα ακολουθήσει και θα συγκεντρωθεί σε ένα πόλο. Οι ανταγωνιστές είναι τρεις: ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις. Και ο Κώστας λέει: αρέσει δεν αρέσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο κόσμος επέλεξε την ασφάλεια και τη σιγουριά ακόμη και των επιδομάτων. Η αξιωματική αντιπολίτευση τι ακριβώς έκανε? Να σου πω τι έκανε. Έκανε ένα σύστημα απλής αναλογικής και μετά κατέβηκε με βασικό στοίχημα και σύνθημα στην κοινωνία, η οποία βουλιάζει στην ακρίβεια, τη φτώχεια, την ανέχεια κτλ. Πώς θα το εφαρμόσουμε? Με ποια κυβέρνηση? Με το Πασόκ, με το Βαρουφάκι και το Κουκουέ? Είπε όχι το Κουκουέ. Με το Βαρουφάκι, το Πασόκ και εμάς? Είπε όχι ο Βαρουφάκης ή δεν είπε όχι? Με το Πασόκ, είπε όχι το Πασόκ? Καλά, θα το δούμε. Με αυτό ασχολούνταν. Με αυτό που έγινε για την κοινωνία είναι ένα ερώτημα πόσο ασχολήθηκε. Καλημέρα, Άρη Ραβανέ. Εγώ για την ανταπόκριση. Σε είχα να περιμένεις λίγο, αλλά είχε ενδιαφέρον να ακούσεις. Έχει ενδιαφέρον. Ο κόσμος πρέπει να μιλάει. Εμείς όλο μιλάμε. Άρη, ποιο είναι, καταρχάς θα ξεκινήσω από αυτό, ποιο είναι το σημαντικότερο της Κυριακής που πέρασε? Η συντριπτική νίκη του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας ή η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, θα έλεγα ένα συνδυασμό, αλλά το κυρίαρχο όμως τι είναι? Είναι η παντοκρατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτές τις εκλογές. Mm. Δηλαδή η αίσθηση της περιοχής, η αίσθηση της ηγεμονίας και η αίσθηση ότι πέτυχε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είχε καταγραφεί σε άλλη ιστορική περίοδο, από την εποχή της και μετά. Γιατί αν το δούμε αντικειμενικά, τέτοιο ποσοστό και τέτοια διαφορά δεν υπάρχει. Ακόμη και ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν κέρδισε το 1981,
Διαφορά ήταν γύρω σε 14 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία με το σύστημα της αλλαγής. Εντάξει, εσείς δάγετε με 4, ήταν άλλες συνθήκες, προερχόμασταν από 7 χρόνια δικτατορία. Σωστά. Άρα έχουμε λοιπόν μια παντοκρατορία αυτή τη στιγμή, μια κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσωπικό του επίτευγμα νομίζω, δεν ήταν τόσο της Νέας Δημοκρατίας ως μηχανισμός. Γιατί ως μηχανισμός μας είχε δείξει τρομερές ατέλειες τα προηγούμενα χρόνια και στις προηγούμενες προεκλογικές αναμετρήσεις. Εντάξει, και έρχεται πολύ έξυπνα. Θα τα πούμε και συνέχεια, φαντάζομαι. Από την άλλη πλευρά, ήταν μια συντριπτική στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτική Συμμαχία. Ήταν και προσωπική του Αλέξη Τσίπρα. Και προσωπική. Καλό είναι να λαμβάνουν και οι αρχηγοί τις ευθύνες τους. Όταν όπως κερδίζουν, κάνουν το σωστό, και όταν χάνουν, κάνουν και το λάθος. Βεβαίως δεν είναι μόνο προσωπική του ήττα. Είναι και ήττα όλης της ηγετικής ομάδας και βεβαίως και κορυφαίων στελεχών, οι οποίοι βγαίνουν εκ των υστέρων και διατυπώνουν μια σειρά ενστάσεων, παρατηρήσεων και επισημάνσεων, τις οποίες ουδής είχε καταθέσει νωρίτερα για να χτυπήσει το καμπανάκι του κερδίου και να πει εδώ κάτι στραβό γίνεται, κάτι λάθος, τι κάνουμε. Το αντίθετο, όλοι λέγαν πάμε με φόρα εκ των υστέρων, καλά το λες. Το Πασόκ. Το Πασόκ δίνει μια μάχη, έδωσε μια μάχη επιβίωσης. Αυτά όταν πήραμε το βράδυ της Κυριακής στους πανηγυρισμούς ήταν πανηγυρισμοί ανακούφισης περισσότερο, γιατί οι δημοσκοπήσεις να πω ότι δίναν και τα exit poll μέχρι και νωρίς το μεσημέρι κάτω από το 10%. Άρα είχε μια αντιπίθεση τις τελευταίες ώρες, η οποία τον έφτασε στο 10,5. Τον έβαλε στο κέντρο πάλι του πολιτικού παιχνιδιού, γιατί τώρα το ανεβαίνει 3,5 μονάδες, δεν είναι και λίγο στην παρούσα φάση. Νέος αρχηγός, ο οποίος έχει δρόμο ακόμα, γιατί το Πασόκ έχει πολλά στάδια ακόμα για να φτάσει πάλι στον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε, και αυτό πρέπει να το αποφασίσουν οι πολίτες. Άρα πρέπει να δούμε και την στρατηγική της επόμενης ημέρας, του πώς θα κινηθεί, τι θα λέει, τι θα λέει στον κόσμο. Δεν είναι μόνο το αντιδεξιό, αν και εγώ μπορώ να το εκφράσω καλύτερα. Θέλει πάρα πολλά και έχει δρόμο ακόμα. Αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα όμως που το ξαναβάζει στο παιχνίδι. Δηλαδή, όταν βλέπεις τη δημοσκόπηση, συγγνώμη για τον ελληνικό, της Kappa Research, η οποία του δίνει ένα αυξημένο ποσοστό από το 11,5 και τον ΣΥΡΙΖΑ μειωμένο κάτω από το 20, έχει ελπίδες ότι μπορεί να κάνει αυτό. Να κάνει αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από την ανάποδη του 2012. Δεν μου λες, Άρη μου, και εμένα μου επιτρέψει τον ελληνικό. Είναι εντυπωσιακή η άνοδος του ΠΑΣΟΚ ή φωτίζεται περισσότερο το 3,5 μονάδες απάνω από τη συντριπτική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να πω, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ιτηθεί, δεν θα πω εγώ 27-28, πω 25, θα ήταν οι ίδιοι οι όροι επικοινωνιακά? Όχι, προφανώς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνάμε ότι είχε 600.000 άνθρωποι που απήχαν. Οι φόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγαν σε εκλογές. Και αυτό έχει πολλές εξηγήσεις και μπορούμε να το συζητάμε φέτος πολλές. Εξετάζεται διαφορετικά. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρώτα απ' όλα άντεξε στην περιφέρεια. Δηλαδή το είδαμε σε πολλές. Το 80% της δύναμης του, η αλήθεια είναι στην περιφέρεια, δεν είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αττική έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί εδώ είναι μισή Ελλάδα. Στην Αττική είναι τέταρτο κόμμα. Είναι πολύ πίσω. Στην περιφέρεια όμως αντίθετα. Σου πάω παράδειγμα τώρα στην Άρτα, που είναι η περιοχή μου, που είναι και η πατρίδα του κυρίου Τσίπρα, γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι. Από τριεδρική που έγινε διεδρική μετά από δεκαετίες, το Πασόκ είχε άνοδο. Δηλαδή πήρε 1.000 ψηφοδέλτια και παραπάνω. Άρα εκεί είχαμε μια μετακίνηση από το ΣΥΡΙΖΑ προς το Πασόκ. Αυτό στην επαρχία έπαιξε ρόλο. Γιατί στην επαρχία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν τον ανθρωποδιώκτη. Και αυτό το λέω πολύ ομά, πολύ κοινικά, όπως το λένε και στα καφενεία. Είχαν τον ανθρωποδιώκτη. Μην βλέπαν Πασόκο να περάσει απ' έξω, δηλαδή κάναν οτιδήποτε να τον διώξουν. Αυτό στις τοπικές κοινωνίες και με την αλαζονική συμπεριφορά διαφόρων φάνηκε. Στην Αθήνα δεν φαίνεται, είναι μεγάλη περιοχή. Είναι τελείως διαφορετική η όρη. Το ΚΚΕ. ΚΚΕ κατέγραψε αυτό το οποίο παρεμέναμε όλοι. Εγώ δεν το είχα κάτω από 8 και το είχα στο 8-8,5. Κατέγραψε μια παρουσία η οποία του δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο μαχητικό την επόμενη μέρα, το είπε ο κ. Κουτσούμπας εξάλλου. Είναι ένα ποσοστό το οποίο και γι' αυτόν, ένας από τους νικητές των εκλογών είναι ο κ. Κουτσούμπας, δηλαδή αύξησε το ποσοστό του, του δίνει μεγαλύτερη ορμή, γιατί η επόμενη περίοδος και η επόμενη τετραετία δεν θα είναι μια τετραετία ανέφελη, θα είναι μια τετραετία δύσκολη. Άρα που θα συγκρουστεί πραγματικά εκεί, θα δείξει το Κομμουνιστικό Κόμμα κατά πόσο έχει τη διάθεση πραγματικά με τοπικού, σκληρού με τοπικού αγώνα έναντι στη δεξιά και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όσο θυμίζω ότι 4 χρόνια Μητσοτάκης είχαμε, συγγνώμη, τις πρωθυπουργίες του κυρίου Μητσοτάκη, είχαμε 2 χρόνια πανδημία. Άρα 2 χρόνια
Είχαν σβηστεί από τον, από τον υπολογιστή τον, τον εκλογικό και αυτό που κάνουμε όσον αφορά την αξιολόγηση των, των κομμάτων. Βεβαίως λέγαμε για την πανδημία, για, τη, για το μισοστό χειρισμό με το ΕΣΥ κτλ. Αλλά αυτό δεν φάνηκε. Δύο χρόνια λοιπόν τα βγάζουμε έξω. Και ένα χρόνο με, την, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Επί της ουσίας λοιπόν είχαμε περίπου 8-9 μήνες καθαρού χρόνου για να αξιολογήσουμε και να κάνουμε πραγματικά. Να γίνει πραγματικό αγώνα έναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα από εδώ και πέρα το ΚΚΕ έχει δρόμο και θα δούμε τι θα, τι θα γίνει. Τώρα, αν τσιμπήσει κάτι περισσότερο το εκλογές του Ιουνίου, θα φανεί. Θα το δούμε αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω. Ο Βελόπουλος ποντάριζε πάρα πολύ σε μια θεαματική άνοδο της έκφρασης των δεξιών ψηφοφόρων δυσαρέσκειας, όσοι δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, με δεδομένο ότι είχαν αποκλειστεί και άλλα ακροδεξιά ή δεξιά σχήματα. Δεν του βγήκε έτσι όμως. Όχι. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι το, οι δημοσκοπήσεις τον δείχναν οριακά πολλές φορές, αυτό το υπερεύει. Το υπερεύει και τώρα οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα δομικό πρόβλημα, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, αλλά το έχεις και εσύ στις εκπομπές, το έχεις συζητήσει πάρα πολλές φορές, στις ενδιαφέρουσες εκπομπές που κάνεις τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, το έχεις συζητήσει, έχουν δομικό πρόβλημα. Δεν μπορούσε να πει ένα κόμμα το οποίο κινείται στο 3-3,5, είναι δύσκολο πολλές φορές να πέσει και, και μέσα, γιατί το, με βάζει και το δείγμα, δηλαδή 2-3 άνθρωποι να μετακινηθούν, να αλλάξουν προτίμηση στο τηλέφωνο. Το καταλαβαίνεις ότι είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Σωστό. Υπήρχε μια ισχυρή πίεση, γιατί γινόταν με τον Βελόπουλο αυτό. Υπήρχε μεγάλη πίεση στον Βορρά από τη Νέα Δημοκρατία. Και υπήρχε κόσμος ο οποίος πραγματικά, επειδή έβλεπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επανεκλεγεί, δεν έλεγε δυνατά φωναχτά Βελόπουλο, όπως δεν έλεγε και Νίκη. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαν ανοιχνεύσει και οι μετρήσεις. Του έδωσε και ένα αγώνα στις τελευταίες μέρες, μπήκε στη Βουλή και τώρα προσπαθεί με τα καλέσματα που κάνει να πάρει και κάποιους από τον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν, είχαν, δεν μπήκαν στη Βουλή, δεν συμμετείχαν ή τα ποσοστά τους ήταν τραγικά. Πάμε στο μεγάλο νικητή. Είπες ότι η δική σου αίσθηση είναι ότι εδώ είναι κυρίως, θα το πω ελληνικά, one man show, η πολύ έξυπνη κίνηση του Μητσοτάχη και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Που την εντοπίζεις πού? Ο Μητσοτάχης έκανε κάτι έξυπνο. Έφερε έναν επικοινωνιολόγο από τις ΗΠΑ, τον Στίνμπεργκ, τον Γκρίνμπεργκ. Σταν Γκρίνμπεργκ, ο οποίος ήταν στο επιτελείο του Κλίντον, ήταν στο επιτελείο τριών Αμερικανών Προέδρων, άρα έχει δουλέψει στρατηγικές, έχει δουλέψει με ανάλυση, με τα εργαλεία, όλα αυτά τα οποία οδηγούν έναν πολιτικό αρχηγό στην νίκη. Έχει δουλέψει στο Σρέντερ, στο Μπλερ, άρα ένας πολύ προσδιορίτη γκουρού. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Είχαν έρθει και είχαν στήσει στρατηγείο εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 1,5-2 χρόνια. Άρα τι παίρναν, πέραν τις τάσεις. Βλέπαν ακόμα και το Facebook, το τι γράφουμε στα Twitter, όλα αυτά ήταν εργαλεία, ήταν κλειδιά για αυτούς. Καταλάβαινε που πήγαινε η κοινωνία, τι ήθελε, τι δεν ήθελε, τι ήθελε να ακούσει. Όλα αυτά περνούσαν μέσα από ειδικά φίλτρα και από ειδικά συστήματα αξιολόγησης. Και έτσι χαράκτηκε μια στρατηγική, η οποία ήταν συγκεκριμένη. Τώρα για την άλλη πλευρά υπήρχαν για νοντούφεκα. Δεν μπορεί να πας τώρα με εργαλεία παλιά. Δες το διαφορετικά, δες το με όρους marketing. Ο Μητσοτάκης κινήθηκε, ο κύριος Μητσοτάκης κινήθηκε με όρους. Ενός manager. Και ακολούθησε και το σχέδιο πιστά. Δεν έκανε παρεκκλήσεις, ό,τι του λέγανε έκανε. Σαν business school, Harvard. Τελείως. Πήρε ένα SWOT, όπως λέμε και στη δίκη των επιχειρήσεων. Δηλαδή, τι είναι δηλαδή. Έκανε μια ανάλυση. SWOT, δηλαδή, τι έκανε. Εντόπισε πλεονεκτήματα. Είναι με βάση τα αρχικά, είναι ξένα τα αρχικά. SWOT, δηλαδή προτερήματα, μειονεκτήματα, ευκαιρίες και κινδύνους. Πήρε κάτι, το έβαλε και λέει τι προτερήματα έχω εγώ, αυτά, τι μειονεκτήματα, αυτά, τι ευκαιρίες, τι κινδύνους, και πάνω και χαρά και μια στρατηγική. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο είχε παραβλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε το εξής. Είχε στήσει ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών. Όσο και να ακούγεται ακραίο και να μην αρέσει, είχε στήσει ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών, το οποίο τι έλεγε. Μισό λεπτό να το πω αυτό, να το πω, γιατί μου έκανε εντύπωση στην ανάρτησή σου στην αρχή. Λέω τι θέλει να πει, δεν το καταλαβαίνω. Μετά όμως είπες. Είδα πολλούς να σοκάρονται από το Δήμητρα. Μα η χώρα, γράφεις, έχει 2,5 χρόνια παράλληλο σύστημα πληρωμών. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Έχει μισθό. Παίρνει ο φίλος μας να σας ακούει τώρα τη σύνταξή του. Την ίδια στιγμή, τι του έλεγε, δηλαδή, έλεγε μια παραλλαγή. Εντάξει, είναι ακριβώς του πολύ βαρύ. Ναι, εντάξει, προφανώς. Προφανώς δεν είναι το ίδιο, έτσι. Αλλά είχαμε ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών. Δηλαδή, τι έλεγε. Έπαιρνε στο μισθό τη σύνταξη, τη σου έλεγε. Πάρει fuel pass, πάρει για τη βενζίνη, πάρει για το πετρέλαιο, πάρει για το υγραέριο την επιδότηση, πάρει για το φυσικό αέριο, συγγνώμη, πάρει για το ρεύμα, πάρει για το market, πήγαινε στο σούπερ market. Δηλαδή συνέχεια έδινε, δηλαδή έδωσε 60 δις. Πάτησε πάνω στα 37 δις που άφησε, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Τσίπρα. Άφησε ταμεία γεμάτα 37 δις. Τα πήρε ο Μητσοτάκης, δεν ήξεραν να τα χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι. Δεν ήξεραν να παίξουν πάνω σε αυτό. Δηλαδή
ακόμα και αυτό το επίτευγμα που κάνανε να αφήσουν 37 δισεκατομμύρια δεν μπορούσαν να το αξιοποιήσουν. Έρχεται λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, το παίρνει και αυτό το κάνει πολιτικό εργαλείο. Και πάνω σε αυτό λοιπόν χτίζει μια στρατηγική. Δηλαδή είχαμε την περίοδο της πανδημίας, πόσες χιλιάδες επιστρεπτές προκαταβολές δόθηκαν. Και αυτή τη στιγμή βεβαίως επιστρέπεται ένα κομμάτι, αλλά επιστρέπεται με όρους πολύ χαλαρούς, με πάρα πολλές δόσεις και πολύ μικρό δοσολόγιο. Πολύ μικρές δόσεις και ένα πολύ μεγάλο μακρύ δοσολόγιο. Και από εκεί πέρα τι είχαμε, μια θετική ατζέντα, η οποία τι έλεγε, και τώρα το βλέπω, δηλαδή μια ανάρτηση του καθηγητή, του Χριστόπουλου, που είναι ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να δαιμονοποιήσει για το Μητσοτάκη. Δηλαδή ο Μητσοτάκης ήταν ο δαίμονας, ο Βελιζεβούλ, ο οποίος είχε 17 κέρατα. Και έβγαινε δεξιά από καζάνια μαύρα. Και τον θα έπαιρνε τη μαυρίλα την επόμενη μέρα. Αυτό το λες. Ωραία, το έχεις επιχείρημα. Ναι, οι μαύρες μέρες που θα έρθουν με το Μητσοτάκη την επόμενη τετραετία. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να έχεις και ένα θετικό αφήγημα. Θετικό αφήγημα δεν είχε. Την ίδια στιγμή όμως ο Μητσοτάκης είχε θετικό αφήγημα. Σου έλεγε, 1.500 ευρώ σε βάθος τετραετίας. Πιστευτώ, μη πιστευτώ, θα το βρούμε μπροστά μας ως οικονομία, γιατί όλα αυτά είναι υπό την αίρεση ότι η οικονομία θα πηγαίνει καλά, η ανάπτυξη θα είναι συγκεκριμένη, το ΑΕΠ θα είναι συγκεκριμένο, θα υπάρχει δημοσιονομική χαλαρότητα. Πάτησε πάνω στη δημοσιονομική χαλαρότητα λόγω πανδημίας και λόγω ενεργειακού και Ουκρανίας ο κ. Μητσοτάκης και γι' αυτό υπήρχε αυτή η επιδοματική πολιτική. Δηλαδή, αν το έκανε αυτό άλλη κυβέρνηση, θα την κατηγορούσαμε ως σοσιαλιστική, ως κυβέρνηση η οποία άδειε στα ταμεία κτλ. Το κάνει αυτό σε έναν κόσμο μέτρησε. Δες τώρα, μιλάμε τώρα σε σταθμό της Κρήτης. Μάλιστα. Από αγροτική περιοχή προέρχομαι. Μάλιστα. Οι τιμές φέτος ήταν χάλια. Δηλαδή δεν υπήρχε, ανέβαινα στην Άρτα και δεν υπήρχε αγρότης, παραγωγός, ο οποίος, ικτινοτρόφος, ο οποίος να μου έλεγε θετική κουβέντα για την κυβέρνηση. Δηλαδή μέσα στη μαυρίλα και μέσα στην κρίνια και μέσα στην ζέλια. Γιατί οι τιμές είναι χάλια, και ήταν όντως χάλια, οι τιμές του πετρελαίου στα ύψη, τα αγροτικά υπόδια, λιπάσματα, όλα αυτά που ξέρουν και οι φίλοι μας ακούν τώρα οι αγρότες. Το ίδιο φαντάζομαι και στην Κρήτη. Δες τα αποτελέσματα που πήρε ο Μητσοτάκης. Σάρωσε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι. Αριστερό κόμμα και σε αγροτικές περιοχές, σε λαϊκές περιοχές. Πάτωσε. Γιατί? Γιατί ο κόσμος προφανώς είχε κουραστεί μετά από 10 χρόνια μνημόνιο, οδύσσια μνημονιακή. Ήρθε η πανδημία, λέει πάλι τα ίδια 2 χρόνια μέσα, κλεισμένος. Ένα χρόνο μετά ο πόλεμος στην Ουκρανία, τι μας ξημερώνει, πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης. Ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, έβλεπε κάτι λογαριασμό 1.500 ευρώ το ρεύμα, του έδινα το κράτος βέβαια. Τι γίνεται, τι θα έρθει την επόμενη μέρα. Είναι και λίγο αλλοπρόσελη, ήταν και λίγο αλλοπρόσελη η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, οι δηλώσεις. Θα το δούμε. Άρα μου λες ότι έχοντας υπόψη του το τι είχε σχεδιάσει το επικοινωνιακό επιτελείο, που να απαντήσω σε κάποιον, όχι, δεν είναι ο μάγος που βγάζει λαγούς από το καπέλο. Σχεδιάζει όμως μία στρατηγική. Έβγαλε λοιπόν μία θετική ατζέντα και ο κόσμος άρχισε να σκέφτεται. Εδώ ακούω 5 πράγματα. Μπορεί να νιώθω μίζερα, αλλά ακούω 5 πράγματα και βλέπω και επιδόματα. Απ' την άλλη. Μου επιτρέπεις. Ναι. Λέω ο κύριος Τσίπρας, πάει στο Λαύριο και λέει 11 προτεραιότητες. Πολύ ωραίες. Δηλαδή, άμα καθίσει κάποιος και διαβάζει, θα πει, παιδί μου, εδώ έχει να μας πει ο άνθρωπος 5 πράγματα σοβαρά. Για να δούμε. Από αυτά τα 11 θα κρατήσουμε τα 3. Είναι θετικά. Μα την ίδια στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση ο κύριος Τσίπρας στο Λαύριο, την επόμενη μέρα η κριτική της του ΣΥΡΙΖΑ ποια ήταν? Δεν ήταν μια προσπάθεια να έρθουν και να πούν στο Ηράκλειο, στον κόσμο, παιδιά, εδώ εμείς έχουμε καταθέσει χθες 11 προτάσεις για την επόμενη μέρα. Ή στην Άρτη, στα Γιάννη, στα Καρδίτσα, στην Καβάλα. Δεν κάνα. Τι κάνα, ποια ήταν η κριτική την επόμενη μέρα? Το σκάφος του πρωθυπουργικού που χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης στην περίοδο. Μάλιστα. Δηλαδή, αποφασίζουν, κάνουν μια κίνηση θετική. Την ίδια στιγμή αυτοανερούνται. Άρη είναι και χειρότερο, διότι αν παρακολουθήσει κάποιος, για παράδειγμα, την προεκλογική συγκέντρωση στο Ηράκλειο, ναι, υπήρχε μία κόλλα αναφοράς που επιγραμματικά ακούστηκαν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, καν δεν αναλύθηκαν με 2 κουβέντες, και όλη η άλλη ομιλία ήταν «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά» κτλ. Και έρχομαι τώρα στην άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, το μόνο συγκεκριμένο που ακούστηκε προς πολίτες είναι ότι μετά την απλή αναλογική έχω μια κυβέρνηση συνεργασίας που τη θέλω. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Την ίδια ώρα όμως που η κοινωνία φλέγονταν για την ακρίβεια. Κάνω λάθος? Όχι, καθόλου. Γιατί ο κόσμος έδινε σταθερότητα και έδινε κυβέρνηση. Δεν ήθελα να πει μέσα σε μια διαδικασία περιπέτειας. Θα είναι με τον Βαρουφάκη, θα είναι με τον Ανδρουλάκη, με ποιον θα είναι, μετά είναι με τον Κουκουέ, με τον Κουκουέ δεν θέλει. Τι θέλουμε. Ο ένας ο άλλος έλεγε πρόταση διακυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την απλή αναλογική και δεν ήξερε τι να την κάνει. Το έσκασε στα χέρια κυριολεκτικά. Εκεί τη στιγμή ο κόσμος προφανώς είπε: εντάξει, δεν θέλω άλλη περιπέτεια. Πάω με την κλασική διαδικασία. Πάω σε αυτόν ο οποίος κυβερνάει. Και θα το δούμε. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι έχει την τρομερή αποδοχή για αυτά τα οποία εμφανίζονται. Γιατί
θεωρώ ότι και το ποσοστό αυτό, επειδή μιλάω και με κόσμο και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, προβληματίζει και τους Νεοδημοκράτες. Δεν θέλουν έναν πρωθυπουργό και έναν αρχηγό ο οποίος να είναι παντοκράτορας. Δεν θέλουμε ηγεμονίες και ηγεμόνες πολιτικοί. Και πώς μάλλον και στα κόμματα, έτσι. Δηλαδή, και αυτό δεν είναι καλό για το ίδιο το κόμμα. Σου θυμίζω ότι κάτι τέτοιο πήγε να γίνει και στη Γαλλία. Και είπαν οι Γάλλοι, δεν θέλουμε δεύτερο Ναπολέοντα, τον Μακρόν. Τα ποσοστά ψηλήθηκαν. Δηλαδή, και εδώ είναι ένα θέμα τώρα το πώς θα το διαχειριστούμε. Για πάμε λοιπόν στην επόμενη μέρα, γιατί εφιώς πάλι το στρατηγικό επιτελείο Μητσοτάκη λέει: παιδιά, η κάλπη είναι άδεια. Μα είναι άδεια, ναι, υπάρχει προφανώς. Γιατί σου λέει τώρα, μα έχω τον καναπέ, τη θεωρία του καναπέ, δηλαδή 25 Ιουνίου. Είμαι εγώ στην Κρήτη τώρα, έχουν αρχίσει τα μπάνια, έχει αρχίσει ο τουρισμός, είναι και ωραίες ημέρες. Έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, έχω ψηφίσει και τον βουλευτή μου. Έχω και την υποχρέωση, εγώ το σόι μου, η οικογένειά μου. Η φαμίλια η ευρύτερη, και τι να πάω να ψηφίσω στην Εθνική Κοινωνική. Πρέπει να πάω. Αυτό είναι ο κίνδυνο Νέα Δημοκρατία. Το γράφει σήμερα εύστοχα η καθημερινή, είναι ο κίνδυνο του καναπέ. Δηλαδή ψήφισαν, εντάξει, θα βγει, δεν υπάρχει θέμα, δεν πάω εγώ, και αυτό είναι ο κίνδυνο. Ποιο θα τρέξει, δηλαδή όταν οι βουλευτέ είναι ψηφολέκτε. Τρέχουν για την, πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του και μετά για το κόμμα του. Σωστό. Όσο έχει βγει για την λίστα, καταλαβαίνει ότι αυτό θα επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε ακόμα. Από την άλλη, η αντιπολίτευση, είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε ΠΑΣΟΚ, μπορούν να περπατήσουν με απεύθυνση στην κοινωνία, ψηφίστε με για να είμαι η ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση ανάχωμα, ή εδώ χρειάζεται, θα μου πεις, θα το εκλάβει ο λαός, δεν ξέρω, αλλά χρειάζεται τις επόμενες 3,5-4 εβδομάδες ένα κυβερνητικό αφήγημα, ή θα πει κάποιος ότι είναι μαξιμαλισμός αυτό? Καλά, αυτό είναι μαξιμαλισμός, δεν υπάρχει κυβερνητικό αφήγημα. Εδώ υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο είναι ποιος μπορεί να είναι καλύτερος ως αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στο Μητσοτάκη. Είχε πει κάποια στιγμή, νομίζω ότι μπορεί να κάνω και λάθος, θα το πω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά με συγχωρέστε. Το οποίο ήταν, μα τώρα δεν μπορώ. Δηλαδή, να απαντήσω σε αυτό, ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν με ένα συνομιλητή και πηγαίναν στη Χαλέπα. Και του λέει, αχ, μωρέ σύντεχνε, του λέει, νομίζω το λέω σωστά, αν μου λέγαν πριν 20 χρόνια να μεταφέρω τα λευκά όρη μέσα στα Χανιά, θα σου έλεγα ναι, μα το Θεό μπορώ. Μα τώρα, άρα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μεταφέρει τώρα, όπως έλεγε ο Βενιζέλος, να μεταφέρει τα λευκά όρη μέσα στα Χανιά, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Άρα αυτό είναι δύσκολο. Και ήθελα να τελειώσουμε ένα ρητό του Βενιζέλου. Άρα, γιατί λέγαμε για την Κρήτη, φαντάζομαι τώρα ότι όταν η Κρήτη βάφεται μπλε, και αυτό είναι προσωπική επιτυχία του Μητσοτάκη. Άρα πώς η άλλη πλευρά να μπορέσει να ανασυνταχθεί μέσα σε 30 μέρες. Προφανώς τα αποτελέσματα δεν θα είναι έτσι στις έντονες εκλογές. Έτσι πιστεύω. Δεν έχω εργαλεία αυτή τη στιγμή για να το τεκμηριώσω. Αλλά το κρίσιμο τώρα για αυτό το χώρο, που είναι διεκδικούν μάλλον τον ίδιο χώρο Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, είναι ποιος θα κάνει πιο ελκυστικό το αφήγημα του. Ο Ανδρουλάκης έχει την ορμή, γιατί είναι ο νέος αρχηγός, ο οποίος ανέβασε τα ποσοστά του κόμματος, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει νέο στελεχειακό δυναμικό. Πρόσεξε κάτι το οποίο δεν κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ έχει φτιάξει ένα think tank, ενώ έχει αξιόλογα στελέχη, ήταν η αποτυχία του Τσίπρα, να του βγάλει μπροστά στο κάδρο και να του εμφανίσει ως βιτρίνα. Ο Ανδρουλάκης έχει νέο κόσμο. Τι έγινε σε αυτές τις εκλογές, να το δει κανείς. Λέγαμε το Παζόκ ένα γερασμένο κόμμα, το ψηφίζουν οι άνω των 60, άνω των 50 κτλ. Δεν υπάρχει αυτές τις εκλογές. Είχαμε μια πολύ μεγάλη παρουσία και την νεολαία η οποία ήταν κοντά στο Πασόκ. Ήταν η προσωπική επιτυχία του Ανδρουλάκη. Άρα ανανέωσε και το στελεχειακό δυναμικό σε πάρα πολλές περιφέρειες και με νέους βουλευτές αλλά και με νέους υποψηφίους. Άρα αυτοί θα τρέχουν περισσότερο γιατί έχουν τη μεγαλύτερη διάθεση αυτή τη στιγμή γιατί προσδοκούν να γίνουν ξανά χαλίφιστες στο χαλίφι. Άρα να ξαναμπούν στο παιχνίδι μέσω θέσης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πρέπει πρώτα να λύσει το ψυχολογικό του πρόβλημα. Είναι ένα ψυχολογικό σοκ τώρα. Γιατί εγώ ήμουν εξουσία. Ανέμενα να έρθω ξανά στην εξουσία, έστω με την απλή αναλογική και με συνεργασία και τέτοια, και ξαφνικά βρίσκομαι στη δεύτερη θέση, με πολύ χάλια ποσοστά, και να έχω και την ανάσα, την καυτή ανάσα του Πασόκ από πίσω, το οποίο δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πώς μπορεί να αντιδράσει. Σωστά. Ο κόσμος είναι και ο κόσμος που προέρχεται από το Πασόκ. Άρα, είναι σημαντικό αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ η νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει στρατηγικό βάθος όσον αφορά την αντιπολίτευση. Ναι, σωστό είναι. Δηλαδή ουσιαστικά έγινε αυτό που είχε πει ο Βορύδης για στρατηγική ήττα της αριστεράς. Είναι πάρα πολύ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, σου είπα και νωρίτερα ότι θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή η δεύτερη Κυριακή. Γιατί η δεύτερη Κυριακή, επειδή το είπες και εσύ, κάτι είναι άδεια, προφανώς είναι άδεια,
και θα δείξει τι θα δούμε, τι θα μας βγάλει και πώς θα ορίσει τις συνταγμένες τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Οι δεύτερες εκλογές είναι πιο δύσκολες. Αυτές πραγματικά είναι δύσκολες και για τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο πήγης είναι πολύ ψηλά, θα πρέπει να τον κρατήσει ψηλά, αλλά θα γυρίσω σε αυτό, γιατί προφανώς δεν είναι μάγος ο Γκρίνμπεργκ, αλλά έχει μια στρατηγική συγκεκριμένη που έχει χαράξει. Ήταν ο μόνος, για να σου το πω τώρα, ήταν ο μόνος ο οποίος είχε πει πριν το Πάσχα ότι η διαφορά θα είναι πάνω από 15 μονάδες. Mm. Και τον κοιτάγαν και κάποιοι μες στο μαξί μου σαν εξωγήινο, η αλήθεια είναι. Κοιτάζαν σαν εξωγήινο, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει επαφή. Και μάλιστα είχαν αρχίσει τα σχόλια, τι τον φέρατε αυτόν εδώ, δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Δεν ξέρεις, λογικό είναι τώρα. Φαντάζομαι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης θα έλεγε τώρα αυτά είναι τρέλες. Αλλά αυτό είναι συγκεκριμένο εργαλείο που μέτραγε. Άρη, να σε ρωτήσω. Μιλάμε για επιτελεία ισχυρά, δεν είναι. Σωστό. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή είσαι ένας έμπειρος πολιτικός συντάκτης. Μήπως θα έπρεπε να έχει υποψιάσει και τους πολίτες, αλλά κυρίως πολιτικούς αντιπάλους, το εξής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε λέγοντας: εγώ θέλω μια ισχυρή εντολή και να πάω σε εκλογές δεύτερες, αυτό που γίνεται τώρα δηλαδή, για να έχω και την αυτοδυναμία. Μετά άλλαξε στη μέση της προεκλογικής περίοδου λίγο το αφήγημα λέγοντας: θα πάρω την εντολή θεσμικά και θα δω, δεν αποκλείω πρόσωπα που θα μπορούσα να συνεργαστώ, και επανήρθε με δρυμύτητα σχεδόν, θα έλεγε κανείς, αποστομωτική, ιδίως απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη που έλεγε ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, λέγοντας: εγώ πάω για αυτοδυναμία. Τι θέλω να πω? Μήπως λοιπόν, επειδή το ξέρεις καλύτερα από μένα, το μαξί μου για την εκάστοτε κυβέρνηση έχει τα πιο μαζικά, τα πιο καθημερινά γκάλοπ μετρήσεις που δεν δημοσιεύονται. Μήπως την εικόνα την είχε νωρίτερα του εύρους? Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά την ίδια στιγμή όμως ήταν η πρώτη φορά, γιατί τι είχε γίνει τις προηγούμενες εκλογές. Αυτό που ακούστηκε ως επιχείρημα στο επιτελείο του κ. Τσίπρα είναι ότι μας πέταξε έξω ένας συγκεκριμένος πολιτικός αναλυτής, συνεργάτης του. Άρα δίνοντας σωστά τα εργαλεία που είχαμε. Τώρα, εδώ και μήνες, είχε συνεργασία με γνωστή εταιρεία. Mm-hmm. Με τρίτη. Δηλαδή δεν μπορεί να μην του είπαν κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είδαν κάτι. Αν δεν είδαν κάτι, ήταν αυτοί. Ή αλλιώς ήταν ο δημοσκόπης, ο οποίος δεν τους έλεγε ότι ξέρει ότι υπάρχει μια τάση η οποία δείχνει ότι δεν θα έχουμε τάση. Κανένας δεν μπορούσε να πει για 20 μονάδες, αλλά εδώ θα έχουμε μια πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας και μια σημαντική περιοχή. Άρα κοιτάξτε να δείτε πώς μπορείτε να διορθώσετε κάποια πράγματα για να μην είναι υπερμεγάλη. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Η λογική αυτό λέει. Σωστά. Πάμε λοιπόν σε δεύτερη εκλογική διαδικασία, μια καινούργια εκλογική διαδικασία, και εδώ την πόρτα φαίνεται να τη χτυπούν δύο τουλάχιστον σχηματισμοί. Η νίκη, καλά το είπες, και η πλεύση ελευθερίας. Και από ό,τι έμαθα χθες ανακοίνωσε ο κύριος Εμφιετζόγλου ότι κατεβαίνει και αυτός. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά? Μπορεί να μείνουμε σε πεντακομματική βουλή, μπορεί να ανοίξει βουλή, και εκεί θα είναι η στόχευση του πρώτου, να πιέσει να μην έχουμε άλλους μέσα στη βουλή? Η στόχευση προφανώς θα είναι του πρώτου να μην μπουν άλλοι στη βουλή. Θα ήταν καλό να μπουν άλλοι στη βουλή σε άλλες χρονικές περιόδους. Τώρα δεν θέλει. Γιατί όσο περισσότεροι μείνουν, το ξέρεις πολύ καλά, όσο περισσότερα κόμματα μείνουν εκτός βουλής και το ποσοστό τους είναι μεγαλύτερο, πέφτει και ο πύχης αυτοδυναμίας. Η Νέα Δημοκρατία, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ακούω διάφορα τα οποία δεν ευσταθούν, δεν σημαίνει ότι θα πάρει 37%, ξέρω, λέμε τώρα έτσι ένα θεωρητικό, θα εκλογές και θα έχει αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία εξαρτάται από το κυρακόμμα του που θα μείνει εκτός βουλής και το ποσοστό που θα συγκεντρώσουν. Άρα, για να είναι σίγουρος ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία θέλει οπωσδήποτε, 40 είχε τώρα, θέλει οπωσδήποτε 38. Οπωσδήποτε 38. Αλλά να το έχει, να το κρατάει. Και ανάλογα πώς θα πούν, πώς θα βγουν, θα δει τι θα γίνει. 38. Για να μπορέσει να πει ότι εγώ συμμετείχω στην κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι το μπόνους το παλιό, το 50, το παίρνει όλο το πρώτο κόμμα. Mm. Μπόνους το οποίο είναι κλιμακωτό. Ξεκινάει από 20 και ανάλογα τα ποσοστά, όσο ανεβαίνει και όσο τα κόμματα που μένουν εκτός βουλής κάνουν τα τους, τόσο περισσότερο παίρνει. Άρα πάει κλιμακωτά. 20, 21, 22 κλπ. Άρα έχει δρόμο, δεν είναι απλή διαδικασία. Γι' αυτό είπα και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είναι εύκολη η εκλογή. Όχι ότι αμφισβητώ ότι είναι πρώτο. Ναι, προφανώς. Αλλή μόνο. Ναι. Θα είμαι τρελός να πω, κάτι άλλο θέλω να πω. Προφανώς θα είναι πρώτο, αυτό πιστεύω, δεν αλλάζει αυτό. Δεν μα είναι τώρα πώς θα είναι η διαφορά και αν θα είναι
το ποσοστό τέτοιο το οποίο θα του δίνει μια άνετη αυτοδυναμία. Ή θα είναι οριακά. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα γίνει όντως με αυτά τα μικρά κόμματα. Τώρα, το ΝΙΚ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν το ξέραμε, το μάθαμε το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται από μονές του Αγίου Όρους, από ό,τι έμαθα. Έχετε τις επαφές. Είναι και διάφοροι επιχειρηματίες οι οποίοι στηρίζουν. Έτσι λένε, δεν έχω το ίδιο να έχω αποδείξεις. Είναι θετικά διακείμενοι άνθρωποι. Αυτό το λέω, δεν εννοώ κάτι άλλο. Ναι, ναι. Έτσι, οι μονές του Αγίου Όρους, γιατί με πληροφόρησαν φίλοι γνωστοί ότι τηλεφωνούσαν από συγκεκριμένες μονές και δίνανε γραμμή οι εκκλησίες κτλ. Άρα παίζει σε αυτό το χώρο και υπάρχει πλεύση ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία θεωρεί και με όσα έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, έχει μια αξιόλογη παρουσία δημόσια, δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο περνάει απαρατήρητο. Θεωρεί ότι μπορεί να μπει. Πιστεύω ότι μπορεί να μπουν και τα δύο. Μπορεί να μπουν και τα δύο. Λέει κάποιος εδώ, το ενδεχόμενο να απορροφήσει το Μέρα 25 μπορεί να δίνει μια δυναμική, τους ψηφοφόρους εννοεί, στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι, αυτό μπορεί, ναι, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έμεινε για λίγους ψήφους εκτός. Σωστά. Το Βαρουφάκης πρέπει να καλύψει, έχει μεγάλο δρόμο να καλύψει. Δεν είναι απλό. Είναι άλλο 2,5 και είναι άλλο 2,9. 2,9 μιλάμε για 1.000 ευρώ. Τώρα τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι είναι ακατόρθωτο. Δεν μπορώ να ξέρω τι εγώ πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος. Είναι μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Κόσμος ο οποίος δεν ψήφισε ή ψήφισε κάτι άλλο να αλλάξει άποψη. Γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Το 50% των ψηφοφόρων στη τελευταία στιγμή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Άρα ψήφισαν και ολικά αποφάσισαν την τελευταία μέρα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Άρα θα έπαιξε και ρόλο. Η στάση του κ. Κατρούγκαλου και τα λοιπά. Σαφές. Θέλω να σε ευχαριστήσω και θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Άρη μου, θέλω να ακούσεις κάτι που το στέλνει ένας φίλος ακροατής, ο Αστρινός, και στον οποίο Αστρινό θέλω να πω ότι ποτέ να μάθετε να μην πυροβολείτε τον πιανίστα αν δεν σας αρέσει ο ήχος. Λέει εδώ ο Αστρινός. Ναι. Λέει ο μιλητής ότι με την κατάλληλη χειραγώγηση από τα σωστά εργαλεία των ψηφοφόρων μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στην πολιτική ατζέντα και να επιβραβεύεσαι κιόλας. Αυτό το θεωρεί ο ίδιος προσόν. Δηλαδή, μας λέει μακάκες κατάμουτρα. Δεν είπε αυτό ο κύριος Δραβάνος. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπε κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι, δεν παρεξήγησε το τώρα. Είπα ότι ο άνθρωπος είχε εργαλεία. Χειραγώγηση και ουσιαστικά διαμόρφωσης ενός μηνύματος με βάση τις επιθυμίες, τις τάσεις μας. Το τι ακριβώς γράφουμε στο Facebook και στα social media. Άρα, τι ήθελε ο κόσμος. Δηλαδή, ουσιαστικά, να το πω διαφορετικά. Είχε ένα προϊόν ο κύριος Μητσοτάκης και εφάρμοσε το κατάλληλο marketing και έκανε την κατάλληλη διαφήμιση. Και κακό να ήταν το προϊόν, να το πω διαφορετικά. Και χαλασμένο ήταν το γιαούρτι, αν αυτό πρόσφερε στον κόσμο, αν είχε το κατάλληλο marketing και την κατάλληλη διαφήμιση και τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα εμφάνιζαν το χαλασμένο μουγκρασμένο γιαούρτι ή το τσαλαφούτι που λέμε στην Ήπειρο, το τυρί, ως το καλύτερο τυρί του κόσμου, θα το θεωρούσε αυτός ο κύριος μας ακούει ως το καλύτερο τυρί του κόσμου. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η δύναμη της προπαγάνδας. Μάλιστα. Και όταν ο απέναντι. Μάλιστα. Και μέσα το μέσο είναι ενημέρωση. Είναι λογικό. Και όταν ο απέναντι ψάχνει να δει πώς θα κυβερνήσει, καταλαβαίνει κανείς τι μήνυμα παίρνει. Το είπα στην αρχή, Άρη. Όταν υπάρχει ένα υλικό απίστευτο, το οποίο φαίνεται, είναι δημόσιο μέσα από τα Facebook. Και ξέρουν τις προτιμήσεις του Ραβανού, του Σαχίνη, του Α, του Β, του Γ. Και βλέπουν πού πηγαίνει η κοινωνία, τι λέει, πώς αντιδρά, τι κάνει. Δεν σου δίνει εργαλεία εκείνη τη στιγμή να διαμορφώσει και το κατάλληλο κλίμα και το κατάλληλο μήνυμα. Και να πεις και να δεις τι θέλει ο κόσμος, πώς να θέλει αυτό. Κάνε δεν είπε κανένα κόσμο. Είναι δυνατόν τώρα να πει δημοσιογράφος να χαρακτηρίσει τον κόσμο, έτσι. Τι είναι αυτό. Καλά, άλλο αυτό. Και κλείνω με το φίλο τον Κώστα. Κύριε Ραβανέ, επειδή το είπατε, λέει και το κράτησα. Γιατί λέει το περίφημο think tank δεν βγήκε μπροστά. Του Τσίπρα δεν έχει ευθύνες, είναι άμυρο ευθυνών. Τον είχε προσανατολίσει μονόπατα για τις υποκλοπές. Σοβαρό θέμα. Αλλά δεν μπορούν να είναι το Α και το Ω της κοινωνίας. Όταν εμείς. Λέω ο φίλος τώρα κάτι σωστό. Έφτιαξε ένα think tank τώρα, δώσ' μου 2 λεπτά. Έφτιαξε βεβαίως. Ένα think tank του Τσίπρας, το οποίο έχει αξιολογότατα στελέχη. Δηλαδή πραγματικά αυτό που λέμε αριστεία που έλεγε ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης κτλ. Πραγματικά αριστεία. Εξαιρετικά στελέχη. Τα οποία όμως με ευθύνη και του ίδιου δεν βγήκαν ποτέ μπροστά. Δεύτερον, αυτή η ομάδα δεν συνεδρίαζε να χαράξει στρατηγική και να πει: Α, πρόεδρε, εδώ θα πάμε μόνο με τις υποκλοπές ή εδώ θα πάμε με το άλλο. Είπαμε πριν για τις αγροτικές περιοχές. Πες μου, ποια ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό κόσμο. Δεν υπήρχε.
Ο άλλος είχε όμως εργαλεία, γιατί είπε ο φίλος πριν τη φράση αυτή για, για τη στρατηγική. Αν είχε εργαλεία και πήγαινε ο υπουργός και ο υπουργός και δίνανε επιδοτήσεις στους αγρότες και βοηθάγαν με την επιδότηση, με το ξεμπλοκάρισμα των αποζημιώσεων λόγω χαλαζιού κτλ. Παγετώνα κτλ. Και υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα. Άρα υπήρχε μια ρουσφετολογική σχέση μεταξύ εξουσίας και ψηφοφόρου. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε να πει κάτι έστω στον αγροτικό κόσμο και ένα κόμμα της αριστεράς, τι συζητάμε. Επίσης, αυτός ο κόσμος δεν είχε προσέξει τι έγινε με τον Γιώργο Τσιάφα. Τον έχει βγάλει σε εκπομπές άπειρες φορές. Γιώργο Τσιάφα, εξαιρετική περίπτωση από τη Σορβόνη, καθηγητής ιατρικής με την πανδημία, το μάθαμε, το ξέραμε. Και ποιον την ψήφισε ο κόσμος στην Θεσσαλονίκη. Λέει ο Αντώνης, μια χαρά τα λέει ο κύριος Ραβανός. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίμησε ότι ο ΕΦΚΑ επί Καντρούγκαλου ήταν 5, 10, 15.000 ευρώ και επί Νέας Δημοκρατίας, όχι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί είχε οικονομική ανάσα, πέσαμε στα 200 με 400 ευρώ. Το πήρε ποτέ υπόψη του αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Όχι. Και να σου πω και κάτι, έλεγε. Δεν λέγανε φίλοι μου, δεν ήταν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται στην αγορά, στην πραγματική αγορά και στην οικονομία, με την οικονομική δραστηριότητα κτλ. Όταν του τα λέγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, τα κεντρικά στελέχη, δεν αντιλαμβάνονταν. Θεωρούσαν ότι είναι όλα μαύρα και άραχνα. Δεν ήταν όλα μαύρα και άραχνα. Άρα εκεί κρατάς κάτι θετικό και προσπαθεί να φτιάξει μια θετική ατζέντα. Άμα εγώ ξυπνώ σήμερα και πω, ο αχός βαρύς ακούγεται, δηλαδή βλέπω τον κάμπο και βλέπω καταχνιά, δεν μου φτιάχνει τη διάθεση. Άμα ξυπνήσω όμως και πω, κοίταξε, καταχνιά έχει, αλλά πάμε να δουλέψουμε να σηκώσουμε τον ίδιο πιο ψηλά. Υπάρχει ένα θετικό μήνυμα, είναι ανάλογο. Άμα του εμφανίσω εγώ ότι εδώ πάνε όλα χάλια. Εσύ που βλέπεις ότι μπορεί αυτό να επιδράξει στην ψυχολογία του κόσμου αυτό. Προφανώς. Και γιατί και η ψυχολογία είναι. Εγώ είπα και κάτι άλλο στην αρχή και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Τις διαθέσεις του κόσμου μέσα από τα social media τις εισέπρατε το στρατηγικό αυτό επιτέλειο. Το αφήγημα όμως δεν το φτιάχνουν τα social media. Προφανώς. Το αφήγημα στην Ικαρία, στην Άρτα, στην Κρήτη, το φτιάχνουν τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Και αν είναι ενιαίο. Ο Πομπός στέλνει στο δέκτη ενιαίο το αφήγημα. Είναι ακριβώς σπόροι τηλεόραση. Αν είσαι κυβέρνηση, εντάξει. Αν έχεις γερούς χρηματοδότες, πάλι εντάξει. Οι υπόλοιποι πώς θα πούν το αφήγημα. Μου επιτρέψεις όμως τώρα. Εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ούτε την ταυτότητά μου, την πολιτική μου κτλ. Προέρχομαι από το χώρο της νεολαία, από το χώρο του Πασόκ. Ως νεολαίος, είμαι και εγώ. Συνήθως δεν είναι κρυφό. Ως φοιτητής. Μας είχαν μάθει κάτι. Ότι όταν έχεις μια πολιτική πρόταση, καλή ή κακή, θα κοινωνήσεις. Και σου θυμίζω, επειδή στις περιοχές σας το Πασόκ ήταν κυρίαρχο παντοκράτερος και τώρα είναι η περιοχή, είναι όλη η Πλευάκη την Κυριακή, ότι όταν τα στελέχη του Πασόκ πήγαιναν πόρτα-πόρτα και χτυπάγανε και λέγανε στα χωριά, εδώ κάναμε αυτό, εδώ κάναμε εκείνο, εδώ κάναμε το άλλο. Εδώ υπήρχε και ένα θέμα όσον αφορά τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όλα ο Τσίπρας. Πώς το είπες, ποιες? Οι οργανώσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν. Για πού τις είδες, να μας τις πεις και εμάς. Ποιος θα κάνει τη δουλειά, συγγνώμη τώρα, λέγαμε πριν για την Άρτα που είναι η πατρίδα του κ. Τσίπρα. Έγινε γεωπονική σχολή μετά από 40 χρόνια. Δεν πήγε ποτέ η νομαρχία εκεί να πει στα χωριά, παιδιά, εδώ έγινε γεωπονική. Είναι εδώ, έγινε αυτό, γίνανε αυτοί οι δρόμοι, γίνανε αυτά τα έργα. Λοιπόν, αυτό είναι και δουλειά των οργανώσεων, τη βάση. Δεν είναι όλα από πάνω όλα. Δεν θα ακούσουμε το Ραβανό στο Μέγκα ή το Σαχίνι στον Αντένα και το καθεξής και θα δημορφώσουμε άποψη. Προφανώς είναι η δύναμη και η προπαγάνδα, είπαμε και νωρίτερα, πολύ μεγάλη, αλλά είναι και δουλειά που γίνεται από κάτω. Σωστό. Άρης Ραβανός, για όλους και για όλα θέλω να τον ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά. Καλή σου ημέρα, Άρη, να είσαι καλά. Και κυρίως γιατί απάντησες στους ακροατές όλους. Πάντα, μα ακόμα ο κόσμος έχει πάντα και έχει και δίκιο. Και ο κύριος ακόμα μας κατηγόρησε, δίκιο έχει. Άρης Ραβανός, λοιπόν, καλημέρα.